Κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις με τις διαχρονικά αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Αρχικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2014 τους ζητήθηκε να απεμπολίσουν περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση του μισθού και επίσης 5 ρεπό. Το 2015 οι εργαζόμενοι υπέστησαν νέα μείωση μείον 6,5% στις αποδοχές τους. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εντάσσοντας τους εργαζόμενους του ΟΑΣΤ το 2017 με τον νόμο ΤΑΔΕ, τέλος πάντων να μην χάνουμε χρόνο με τους νόμους, το ενιαίο μισθολόγιο, τσεκούρωσε περαιτέρω τους μισθούς με νέα μείωση μείον 18,5% των αποδοχών τους. Με αποτέλεσμα, θρηστικά, οι μισθοί να βυθιστούν στο μείον 25%. Το Μάρτιο του 2018, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με απόφαση του έκρινε ότι οι εργαζόμενοι έπρεπε να είχαν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο από την 1η-1η του 2016. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το 2018 η τότε διοίκηση του ΟΑΣΤ, διορισμένη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συμφώνησε με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, την οποία δεν υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός. Η διοίκηση του ΟΑΣΤ από το 2019, διορισμένη της Νέας Δημοκρατίας, κορύφωσε την εχθρική πολιτική προς τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, σταμάτησε να πληρώνει τις παροχές μη μισθολογικού κόστους που προέβλεπε η ΣΟΣΟΕ, με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχε υπογραφή του υπουργού, του αντίστοιχου υπουργού. Όμως συνέχισε να πληρώνει τη δευτερεύουσα προσωπική διαφορά. Στη συνέχεια, το Φεβρουάριο του 2022, το Υπουργείο Υποδομών κατέθεσε και ψήφισε πίσω από την πλάτη των εργαζομένων το άρθρο 32 και ξέθαψε την πρόταση, την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του 2018, με την οποία ζητούσε με αναδρομική ισχύ ποσά που αφορούσαν την από 1η-1η-2016 μέχρι την ημέρα ψήφισης τροπολογίας και περιλάμβαναν δώρα Χριστουγέννου, Πάσχα, επιδόματα αδείας, προσωπικές διαφορές που υποτίθεται δίνονταν παράνομα. Παράλληλα, η διοίκηση το ΟΑΣΤ ανακάλυψε ότι εδώ και 5 χρόνια, δηλαδή από την περίοδο που οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΤ εντάχθηκαν στο ενιαίο μισθολόγιο, δεν υπάρχει κία με ευθύνη των κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη Νέα Δημοκρατία να περιλαμβάνει τα θεσμοθετημένα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας και θέσεις ευθύνης. Άρα, εκατοντάδες εργαζόμενοι του ΟΑΣΤ σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών αλλά και θέσεις ευθύνης όχι μόνο δεν θα δικαιούνται πλέον τα σχετικά επιδόματα, αλλά και θα πρέπει να επιστρέψουν αναδρομικά τα ποσά των προηγούμενων ετών. Ρωτάστε, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνει, ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνησή σας, ούτως ώστε να εκδοθεί οικεία για τα επιδόματα επικίνδυνης αθυγιεινής εργασίας και θέσης ευθύνης, ώστε να καλυφθεί αναδρομικά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της οικεία, ώστε τα επιδόματα να μην αφαιρεθούν από τη μισθοδοσία των εργαζομένων και να μην αναζητηθούν αχρεωστέτως καταβληθέντα ποσά. Και δεύτερον, τι θα προτίθεστε να κάνετε, να γίνει νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην ζητηθεί κανένα χρηματιστικό ποσό από τους εργαζόμενους με βάση την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, και αν θέλετε να απαντήσετε και για τον εμπεγμό, γιατί όπως φαινόταν υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και εργαζομένων του ΟΑΣΤ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας που προβλέπει και μειώσεις. Και φυσικά δεν τίθεται στο τραπέζι για την υπογραφή του τόσο χρονικό διάστημα. Θέλουμε, αν μπορείτε, μια απάντηση και σε αυτό. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ. Κύριε και κύριοι συνάδελφοι, κύριε συνάδελφε, όπως γνωρίζετε, καταρχήν ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω είναι χρήσιμο να δοθούν απαντήσεις και να ακουστούν και στους συμπολίτες μας και στους ενδιαφερόμενους του ΟΑΣΤ. Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 4482 του 2017, από την κρατικοποίηση του ΟΑΣΤ που έγινε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, το προσωπικό του ΟΑΣΤ εντάχθηκε στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. Οπότε εφαρμόζονται αναγκαστικά οι διατάξεις του 43-54 του 2015. Επομένως, κανένα θέμα με την πιστοδοσία του προσωπικού υφίσταται, καθώς αυτή καθορίζεται πλέον από τον νόμο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η μόνη μεταβολή που έγινε στη μισθοδοσία του προσωπικού του ΟΑΣΤ με την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου είναι η κατάργηση των επιδομάτων αδείας Χριστουγέννων και Πάσχα. Κάτι το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά ότι ισχύει σε όλους τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αποτέλεσμα της μη περικοπής των αποδοχών των εργαζομένων του ΟΑΣΤ είναι το μέσο κόστος εργασίας τους να παραμένει στις 30.000 ευρώ περίπου ετησίως. Ενώ, αν κάνουμε τον παραγγελισμό, το αντίστοιχο μέσο ετήσιο κόστος εργασίας των εργαζομένων στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης είναι περίπου 16.000 ευρώ. Επομένως, ο ισχυρισμός ότι η μείωση αποδοχών των εργαζομένων του ΟΑΣΤ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. Δεν ισχύει, δεν υπάρχει. Περαιτέρω,
αναφορικά με την ανυπαρξία συλλογική σύμβαση εργασίας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η τελευταία συλλογική σύμβαση εργασίας είχε καταρτιστεί και έπαυσε να ισχύει με την κατοικοποίηση του οργανισμού 25 Εβδόμου του 2017. Έκτοτε, ουδέποτε καταρτίστηκε νομίμως νέα σύμβαση. Άλλωστε, εφόσον το προσωπικό εντάχθηκε στο δημόσιο, η μόνη συμβολική σύμβαση εργασίας που σύμφωνα με τον νόμο επιτρέπεται να καταρτιστεί αφορά αποκλειστικά μη μισθολογικές διαφορές και με την προϋπόθεση αυτή να εγκριθεί από τους Υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών. Πάντως, σύμφωνα με την 37 του 2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το προσωπικό του ΑΣΤ έπρεπε να ενταχθεί στο νέο μισθολόγιο από 1η-1η του 2016. Κάτι που δεν έγινε. Αντίθετα, η κατόνομα σε εισαγωγικά σύγγραψη που υπέγραψε η διοίκηση του κ. Παπά ουδέποτε υποβλήθηκε για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών. Και δεν υπευλήθηκε γιατί γνώριζαν ότι η σύμβαση αυτή δεν θα μπορούσε ποτέ να εγκριθεί. Όπως άλλωστε αναφέρεται στην απόφαση 274 του 2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία μάλιστα έγινε αποδεκτή από τους υπουργούς και η οποία ρητά αναφέρει μετά την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο η συλλογική σύμβαση που περιέχει μισθολογικές παροχές είναι άκυρη και δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα. Αυτά για να ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί με ημερομηνίες και με αποφάσεις. Εκτός αυτού, μερίδα εργαζομένων στο πλαίσιο μιας πολιτικής που οδήγησε τον ΟΑΣΤ στην κατάσταση που παρελήφθηκε το 2019, δινόταν σε μερίδα εργαζομένων εντελώς παράνομα, εκτός από την πρώτη και δεύτερη προσωπική διαφορά. Εδώ βλέπετε λοιπόν γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Η παράνομη αυτή πρακτική, γιατί είναι ξεκάθαρα παράνομη, κόστιζε στους πολίτες, στους Έλληνες πολίτες, 2,25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και μόλις αυτό διαπιστώθηκε, προφανώς διακόπτηκε. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο υπήρξε παντελής αδιαφορία για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης αντιστοίχησης για το επίδομα αρτηγενής εργασίας με το επίδομα θέσης ευθύνης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Κάτι που διαπίστωσε ο έλεγχος ο δημοσιονομικός ο οποίος έγινε και ο οποίος αναγκαστικά επέβαλε την άμεση διακοπή της χορήγησής τους. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δρομολογηθεί και επιλύονται. Η νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μισόλεπτο κύριε Πρόεδρε, η χρηματοδότηση της οποίας έχει ήδη εγκριθεί και βρίσκεται σε στάδιο έγκρισης τελικό στο Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, έχουν προωθηθεί προς υπογραφή οι σχετικές κινήσεις και υπουργικές αποφάσεις για το επίδομα αρτηγενής εργασίας, για το επίδομα θέσης ευθύνης σε συνδυασμό με νομοθετική ρύθμιση, που ορθώς είπατε, για να μην υπάρχει κανένα ζήτημα με τα ήδη καταπληθέντα επιδόματα. Βλέπουμε λοιπόν ένα θέατρο του παραλόγου, έναν εμπεγμό απέναντι στους υπαλλήλους του ΑΣΤ που έρχεται σήμερα η κυβέρνηση, είτε αυτό είναι κατανοητό από όλους είτε όχι, σε εύρωο χρονικό διάστημα να τα βάλει σε μία σειρά και σε μία τάξη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θα συνεχίσω στην δευτερομιλία μου. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εντάξει, περιγράψατε αυτά που περιγράψαμε κύριε Υπουργέ. Βέβαια το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι για εσάς είναι κόστος τα δικαιώματα των εργαζομένων και φαίνεται τελικά από την παρέμβαση ότι είναι κάτι παραπάνω από καθαρό ότι αν δεν σας φρενάρουν οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους δεν πρόκειται να τους αφήσετε τίποτα. Θα τους τα πάρετε όλα. Βέβαια και το κρεσέντο αυταρχισμού και τρομοκρατίας εναντίον των εργατικών αγώνων συνεχίστηκε και με την απαγόρευση απεργίας των εργαζομένων του ΑΣΤ στις 12 Μάη από την ανεξάρτητη και τυφλή δικαιοσύνη που βλέπει καθαρά την κλιμάκωση των εργατικών αγώνων και προστρέχει να βοηθήσει κυβέρνηση και επιχειρηματικούς ομίλους. Απαγορεύεται δηλαδή με άλλα λόγια κάθε απεργία εργαζομένων για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις. Την ίδια στιγμή που ο λαός στενάζει από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, που η μισθή είναι χαμηλότερη από πριν 15 χρόνια, η κυβέρνηση του απεργοκτόνου νόμου Χατζηδάκη αποδεικνύεται ότι οι μόνες απεργίες που θα επιτρέπετε εσείς να γίνονται είναι αυτές που οι εργαζόμενοι θα ζητάνε μειώσεις μισθών. Κύριε Υπουργέ, εξαπολύσατε μαζί με τη διοίκηση του ΟΑΣΤ βρώμικη επίθεση και λάσπη εναντίον των εργαζομένων. Εσείς οι ίδιοι που έχετε αφήσει το λαό της Θεσσαλονίκης
να ταλαιπωρείται από ένα γερασμένο και επικίνδυνο στόλο λεωφορείων, χωρίς παράθυρα εν μέσω πανδημίας και με πανάκριβα εισιτήρια, με δεκάδες εκατομμύρια που αυτά προφανώς δεν τα θεωρείτε κόστος εσείς, μόνο τα δύο των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με δεκάδες εκατομμύρια για ιδιωτικά κτέλ και leasing οχημάτων τα οποία είναι σαπάκια με περισσότερες βλάβες από αυτά που είχε ο ΑΣΤ, όταν με τόσα χρήματα θα υπήρχαν και ολοκένουργια λεωφορεία αστικά και αυξήσεις στους μισθούς. Ζητάτε λοιπόν από τους εργαζόμενους να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης. Χωρίς ντροπή δηλαδή, αποκαλείτε τους εργαζόμενους του ΑΣΤ που μετράνε νεκρούς συναδέλφους τους εν μέσω πανδημίας ως ανεύθυνος επειδή ζητάνε συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις όταν το άθροισμα όλων των απολειών κοντεύει το 40%. Κατηγορείται ως ανεύθυνους αυτούς που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με επικίνδυνα ατυχήματα λόγω της τραγικής κατάστασης του στόλου. Κατηγορείται ως ανεύθυνους αυτούς που ζητάνε ευθυνές και ασφαλείς μεταφορές για τους εργαζόμενους και το λαό της Θεσσαλονίκης. Εμείς, όσον αφορά εμάς, δεν θα ανοιχτούμε την τρομοκράτηση των εργαζομένων που διεκδικούν το δίκαιο τους, κύριε Υπουργέ. Θα είμαστε στο πλευρό τους όσο αγωνίζονται γι' αυτό. Νιώθετε όμως για τα καλά. Γιατί έχετε πληροφόρηση ότι η αποφασιστικότητά τους ανεβαίνει, ότι έχουν αναγνωρίσει τα αναχώματα, τα εμπόδια στις γραμμές τους, τους ανθρώπους της παράταξής σας στο εργατικό κίνημα και τους έχουν σε μεγάλο βαθμό απαξιώσει. Έχουν όμως, εμείς λέμε, τόση πείρα όσοι χρειάζονται για να οδηγήσουν τον αγώνα τους σε νίκη και ξέρουν πολύ καλά ότι δεν είναι μόνοι τους αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Μάλλον δεν έγινα κατανοητό στην αρχή. Γιατί αυτά τα οποία είπατε στο ξεκίνημα της αυτοβουλίας δεν ισχύουν. Τι μου λέτε, ότι προτιμάτε να παρανομήσουμε? Εγώ τι είπα? Είπα τηρούμε τον νόμο. Δεν τρομοκρατούμε κανένα εργαζόμενο, αλλά και η προϊστορία του ομιλώντος δεν είναι τέτοια, γιατί προέρχεται μέσα από το συνδικαλιστικό χώρο. Άρα δεν έχουμε καμία τέτοια λογική, πιστέψτε με, και επειδή μπορεί να μην πιστεύετε και καλά κάνετε, αυτά αποδεικνύονται καθημερινά στην πράξη. Η υποχρέωση όμως επιστροφής δεκάδων χιλιάδων ευρώ που προέκυψε γιατί δινόντουσαν στους εργαζόμενους αποδοχές μη νόμιμα και με ανοχή της προηγούμενης διοίκησης δεν αναφερθήκατε καθόλου. Ήτανε μία μη νόμιμη παροχή της προηγούμενης διοίκησης η οποία έφτασε στο σημείο που έφτασε γιατί είναι μια πρακτική που δεν είναι τίποτα άλλο από μια κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος που εντοπίστηκε από διεπιστωμικό έλεγχο, που ήταν προγραμματισμένος να γίνει στις αρχές του 19. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι αποδείχθηκε μια επιζήμια πρακτική για τους ίδιους τους εργαζόμενους, κυρίως. Εάν θέλουμε λοιπόν να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, πρέπει να προστατεύσουμε στο σύνολο των διαδικασιών που υπάρχουν, οι οποίοι σε κάποια στιγμή θα καλούνται να επιστρέψουν όλα αυτά τα χρήματα. Η κυβέρνηση λοιπόν τι κάνει? Προκειμένου να αποτρέψει τη διαιώνιση αυτού του προβλήματος, που επαναλαμβάνω κατέληξε να επιφέρει μεγαλύτερα βάρη στο προσωπικό, ψήφισε το άρθρο 32, όπως ξέρετε, του 49.03 του 22, με το οποίο ρυθμίζεται το ζήτημα με τις μικρότερες δυνατές απολύσεις για τους εργαζόμενους και συγκεκριμένα με την επιστροφή μόνο του 10%. Και θα δούμε. Αλήθεια όμως, αυτοί οι εργαζόμενοι των άλλων δημόσιων επιχειρήσεων, στους οποίους υπήρξε δημοσιονικός έλεγχος, δεν θα υποθυμούσα μια ολόκληρη ρύθμιση? Δεν έχει γίνει. Προς τι λοιπόν αυτό το ενδιαφέρον να στηρίξετε μόνο μια συγκεκριμένη μερίδα εργαζομένων? Και το λέω αυτό γιατί εκτός το ότι όλο το σύνολο των ισχυρισμών που προβάλλονται δεν βρίσκουν έρισμα στα πραγματικά περιστατικά, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ήδη έχει δρομολογηθεί και στόμα ξεκάθαρα η επίλυση όλων των τυχών ζητημάτων. Και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση με το άρθρο 32 του 49.03 του 22 προστάτευσε τους εργαζόμενους του ΑΣΤ από σκοπιμότητες, από περίοδες καταστάσεις που έζησαν οι ίδιοι στο παρελθόν. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και ξέρετε ότι αυτό θα κάνουμε σε συνεννόηση κυρίως με τους εργαζόμενους του ΑΣΤ. Όπως και σε κάθε φορέα. Εγώ μιλάω για τους φορείς οι οποίοι έχουμε την ευθύνη τους. Όλα γίνανε βήμα-βήμα, με πολλές συζητήσεις και μεγάλη συνεννόηση.